Καλησπέρα. Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και το θέμα μας απόψε είναι εμπειρικό, αρκετά προσωπικό και προκύπτει από το χθεσινοβραδινό vlog. Το χθεσινοβραδινό vlog είχε να κάνει με την υπεραναλυτικότητα και το overthinking. Σε κάποια φάση στο χθεσινοβραδινό vlog ανέφερα για τη χθεσινή μου μέρα, το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, ότι ήταν μια δύσκολη μέρα στην οποία θα έπρεπε να βγάλω ένα τετράωρο webinar, διαδικτυακό σεμινάριο, και ότι είχα ξυπνήσει το πρωί με κάποιες αρνητικές σκέψεις και πώς διαχειρίστηκα αυτές τις αρνητικές σκέψεις προκειμένου να μπορέσω να λειτουργήσω στη μέρα μου. Ένας φίλος χθες το βράδυ μου έγραψε κάτι σχετικά με αυτό και επειδή το έχω φρέσκο στο μυαλό μου από τη μια, και επειδή από την άλλη το βίντεο που θα γυρίσουμε σήμερα με το δόκτωρα Γιάννη το Μαμελετζή, το πολυαναμενόμενο βίντεο για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν θα είναι έτοιμο να παίξει απόψε και θα παίξει αύριο το βράδυ, γι' αυτό το λόγο απόψε κάνω αυτό το θέμα. Πώς τα βγάζω πέρα με τα deadlines και τις καθημερινές υποχρεώσεις. Deadlines είναι μια αγγλική λέξη που σημαίνει έχεις περιθώριο μέχρι την τάδε ώρα ή την τάδε μέρα να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Έγραψε ο φίλος χθες το βράδυ. Πολύ ωραίο θέμα το σημερινό. Μιλούσε για την υπερανάλυση, την υπεραναλυτικότητα και τη διαφορά με τον gut instinct, τη διέστηση. Είπατε μεγάλες αλήθειες που αφορούν πολλούς. Πιστεύω όλες οι ψυχικές διαταραχές έχουν και το overthinking μέσα, την υπερανάλυση δηλαδή, που μπαίνουμε στο τρυπάκι να προσπαθούμε να απαντήσουμε σε πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία για μας, ενώ το ξέρουμε ότι δεν έχουν. Δεν νομίζω ότι είναι όλες οι ψυχικές διαταραχές, όμως οι αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές συναισθήματος, κατάθλιψης κτλ. Έχουν μέσα την υπερανάλυση ή το overthinking, όπως λέγεται στα αγγλικά. Το σημείο που λέτε ότι οργανωθήκατε για το τετράωρο σεμινάριο, κάνατε τσέκ ότι ήταν έτοιμο ή δεν ήταν και πήρατε την ψυχολόγο, υποδηλώνει έναν επαγγελματία με όλη τη σημασία της λέξης. Πραγματικά μπράβο σας, γιατί δηλώνει έναν πολύ επαγγελματικό χαρακτήρα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος θα μπορούσε απλώς να μην κάνει τίποτα στο YouTube, στην περίπτωσή σας να μην ανεβάσει βίντεο αν δεν νιώθει καλά ή έχει φόρτο εργασίας 2-3 μέρες ή και παραπάνω, ή να μην είναι λειτουργικός στο επάγγελμά του, να σκέφτεται άλλα και να κοροϊδεύει τον εαυτό του ότι δούλεψε ενώ έκανε overthinking, υπερανάλυση σε άχρηστα πράγματα. Αλήθεια, πώς είσαι κυρία Θέκλα τόσο λειτουργική πάντα και κάθε μέρα? Ίσως θα έπρεπε να γράψεις πώς μπορείς να φαίνεσαι ή να καταλήγεις πάντα και κάθε μέρα λειτουργική. Και πώς μπορείς να ξεχωρίζεις τις ώρες γραφείου με τις υπόλοιπες. Δεν βγαίνει σε καμιά περίπτωση πως ένας YouTuber σαν εσένα έχει αρνητικές σκέψεις, αλλά κρατάει ένα επαγγελματικό προφίλ στους πελάτες του εντός εισαγωγικών. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θα πω στη συνέχεια γι' αυτό. Δεν έχετε σηκωθεί κάποια μέρα με το να πείτε έχω να κάνω το ένα και το άλλο και πρέπει να κάνω vlog και να το κάνετε με το ζόρι. Δεν ρουτινιάζετε και βγάζετε ένα θετικό τρόπο σκέψης. Σας αρέσει η καθημερινότητά σας. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει σε έναν που βλέπει το κανάλι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι καθημερινά προσπαθώ ώστε να μου αρέσει η καθημερινότητά μου. Θα εξηγήσω στη συνέχεια πώς. Ξέρω πολλούς που υποπίεση και overthinking, υπερανάλυση, παραλύουν, που στην περίπτωση που αναφέρατε χθες τη δικιά σας, θα σηκωνόντουσαν, θα σκέφτονταν αρνητικά, θα υπερανέλυαν, θα έκαναν overthinking και θα πάθαιναν blackout αν είχαν να κάνουν. Blackout σημαίνει θα τα χάναν. Αν είχαν να κάνουν τετράωρο σεμινάριο όπως εσείς ή αντίστοιχα κάτι σοβαρό στη δουλειά τους και την καθημερινότητά τους. Θα ήταν ενδιαφέρον να πείτε κάποια στιγμή πως κάποιος που έχει ένα πολύ άσχολο τρόπο ζωής με πολλές ευθύνες όπως εσείς παραμένει συγκεντρωμένος ακόμα και υποπίεση χωρίς να σκέφτεται παλιές εμπειρίες που τον παραλύουν από αυτά που έχει να κάνει.
Δεν με ενδιαφέρει να γίνει vlog προσωπικά, ίσως έχει καλυφθεί και από αλλού. Όχι, δεν το έχω ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και με ενέπνευσες με αυτά που έγραψες και νομίζω ότι ίσως είναι μια μέρα ή ένα vlog που θα μπορεί η προσωπική μου εμπειρία να γίνει χρήσιμη σε άλλους ανθρώπους. Περισσότερο ήθελα να πω για το σημείο του επαγγελματισμού που ενώ είχατε τετράωρο σεμινάριο, προβλέψατε ότι μπορεί να μην πάει καλά, έτσι ώστε να δώσετε τα μέγιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε για το ερώτημα σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για κάτι που έχω καταφέρει και μέσα από πολύ προσωπική δουλειά, αλλά για να είμαι ειλικρινής και να είμαι δίκαιη, έχω εκπαιδευτεί και έχω διδαχθεί μέσα από το οικογενειακό μου περιβάλλον και μέσα από την ανατροφή μου να κάνω. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που και οι δύο γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί. Το να είσαι εκπαιδευτικός σήμαινε κάθε μέρα, κάθε πρωί, να είσαι συγκεκριμένη ώρα στο σχολείο, 7 και 25, 7 και 4, 7.30 το αργότερο, 7. Κάποιες χρονιές οι γονείς μου ήταν διορισμένοι στο ύπαιθρο, άρα έπρεπε να ξεκινήσουν η ώρα 6 το πρωί από το σπίτι για να φτάσουν στο σχολείο, στην επαρχία που ήταν διορισμένοι και να πάνε. Κάθε πρωί πρέπει να μας ξυπνήσουν εμάς, να μας φτιάξουν πρωινό, να μας ετοιμάσουν για το σχολείο, να ετοιμαστούν και ήδη και να πάνε στο σχολείο. Κάθε μεσημέρι έπρεπε να μαγειρέψουν φαγητό για να φάμε. Κάθε βράδυ έπρεπε να μας φροντίσουν εμένα και τον αδερφό μου να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε, να διαβάσουν. Ειδικά η μητέρα μου που είναι φιλόλογος διάβαζε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ διάβασμα στο σπίτι ένας φιλόλογος και ο πατέρας μου διάβαζε, αλλά η μάνα μου που είναι θεολόγος, αλλά η μάνα μου ως φιλόλογος είχε πολύ περισσότερο διάβασμα και έπρεπε να τελειώσουν τα διαβάσματά τους, να είναι προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα και να έχουν αρκετό ύπνο να ξεκουραστούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη μέρα τους. Επιπλέον ο πατέρας μου, όταν ήμουν εγώ 6 χρόνων, έγινε και ιερέας, οπότε απέκτησε επιπλέον καθήκοντα που είχαν να κάνουν με την ενορία του, που σχεδόν καθημερινά είχε εξομολογήσει σε σπερινούς, λειτουργίες, κηρύγματα κλπ. Και οι δύο γονείς μου, όσες δυσκολίες και να αντιμετώπιζα στην καθημερινότητα τους, φρόντιζαν να είναι πάντοτε επαρκείς όσον αφορά στα καθήκοντα τους και επαρκείς όσον αφορά στη γονεϊκότητα. Δεν έχω μεγαλώσει παραμελημένη, ούτε έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που οι γονείς μου να είναι τεμπέληδες και να αφήνονται σε μια μιζέρια, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος είναι μίζερος είναι και τεμπέλης. Λοιπόν, πρακτικά έχω μάθει να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τον πατέρα μου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικά αισιόδοξος και πρακτικός άνθρωπος, ο οποίος με έχει διδάξει, όπως και η μάνα μου, να κοιμάμαι πάντοτε το μεσημέρι, να κάνω μεσημεριανό ύπνο, σιέστα. Είναι ισπανική λέξη σιέστα και σημαίνει διάλειμμα για μεσημεριανό ύπνο. Ο μεσημεριανός ύπνος που τις περισσότερες μέρες καταφέρνω να τον κάνω μου δίνει ενέργεια, ενάργεια, δηλαδή καθαρότητα πνεύματος και με βοηθάνει να είμαι προσιλωμένη στο στόχο. Έχω μάθει να είμαι υπεύθυνο πρόσωπο. Σε αυτό παίζει ρόλο και η θρησκευτική μου διαπαιδαγώγηση. Είπα θα είμαι δίκαιη. Ο τρόπος με τον οποίο έχω διαπαιδαγωγηθεί θρησκευτικά, καθώς και η θητεία μου στις χριστιανικές κατασκηνώσεις τα καλοκαίρια και τα 2 χρόνια που ήμουν στο χριστιανικό φυτωτικό οικοτροφείο, με έχουν μάθει να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα πρωινής έγερσης, συγκεκριμένης ώρας φαγητού, συγκεκριμένης ώρας που κάνεις διάφορες λειτουργίες και αυτό με έχει μάθει να προγραμματίζω. Όσον αφορά στα διαβάσματα, επειδή και ως μαθήτρια είχα διαβάσματα και ως φοιτήτρια είχα διαβάσματα και εξακολουθώ να έχω διαβάσματα μέχρι σήμερα, γιατί κάθε επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό του δεν σταματάει ποτέ να διαβάζει, πάντοτε είχα υπόψη μου τον κανόνα που είχα διαβάσει αργότερα στο βιβλίο του Σκοτ Πέκ, ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος, που είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε στη συμμετοχή μετά που θα τελειώσουμε το υπέροχο βιβλίο της Νόμπι Ρόμπιν Νόργουτ, «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», τον κανόνα του Σκοτ Πέκ, που είναι η αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, που λέει προκειμένου να αμελείς να κάνεις αυτά τα οποία είναι δύσκολα, όπως είναι το διάβασμα για παράδειγμα, αν αμελείς να κάνεις το διάβασμα, δεν θα χαρείς το παιχνίδι. Ενώ αν κάνεις το διάβασμα και ξεμπερδεύεις με αυτό, τότε θα χαρείς και το παιχνίδι σου. Αυτή είναι η αρχή μου από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό. Θεωρώ ότι υποχρέωση μου είναι και
Κάτι το οποίο θα με διευκολύνει κιόλα στην καθημερινότητά μου, να έχω μια λίστα στην οποία να καταγράφω τις εργασίες που πρέπει να κάνω κάθε μέρα, να βάζω προτεραιότητα να κάνω τις εργασίες μου και άμα τις κάνω και μετά, τότε θα μπορώ να χαλαρώσω, τότε θα μπορώ να αράξω στον καναπέ να παρακολουθήσω ένα σύριαλ που μου αρέσει, να ασχοληθώ με πράγματα πιο ευχάριστα ή να πω μια βόλτα κλπ. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να έχεις καλή διάθεση και καλή όρεξη στην καθημερινότητα. Εδώ θα σας θυμίσω κάτι που το έχω πει και άλλες φορές και στα βιβλία μου και στα βίντεο, ότι έχω περάσει μια περίοδο πολύ δύσκολη, η οποία ήταν τα χρόνια που ήταν μετά από τον θάνατο της ξαδέλφης μου, της Ραφαέλλας, που έγινε τις αρχές του Γενάρη του 2006, στα οποία είχα και κατάθλιψη και διαταραχή πανικού και στο τέλος είχα καταλήξει να έχω και νευρική ανορεξία, όσο και αν σας φανεί παράξενο, είχα πάθει ακόμη και νευρική ανορεξία. Εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχω στις δραστηριότητες που έπρεπε να συμμετέχω και να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Εκείνο που με βοηθούσε να τα βγάλω πέρα, ειδικά πρωτού πάρω θεραπεία, εκείνο που με βοηθούσε να τα βγάλω πέρα ήταν το να σκέφτομαι, έχεις τόση ώρα να κάνεις αυτό που είναι δύσκολο, αυτό που σε δυσκολεύει, είτε ήταν η φροντίδα των παιδιών, είτε ήταν η δουλειά, είτε οτιδήποτε άλλο, και μετά θα μπορέσεις να κοιμηθείς, θα μπορέσεις να χαλαρώσεις, θα μπορείς να είσαι καλύτερα. Δεν ήμουν ιδιαίτερα λειτουργική εκείνη την περίοδο και επέλεγα συνειδητά εκείνη την περίοδο να μην κάνω ιδιαίτερα εξτρά πράγματα από τα απολύτως απαραίτητα. Και το λέω εδώ σε αυτό το βίντεο, όσοι από εσάς υποφέρετε από κατάθλιψη, από διαταραχές διάθεσης, από διαταραχή πανικού, από κρίσεις πανικού και άγχος, τρέξετε κατευθείαν να πάτε και για ψυχοθεραπεία, αλλά παράλληλα και για θεραπεία με ψυχοφάρμακα. Συνήθως είναι τα αντικαταθλιπτικά τα φάρμακα που συνταγογραφούν οι ψυχίατροι σε ψυχίατρο, για να βοηθηθείτε να ξεφύγετε από εκείνο το μεγάλο βαθύ πηγάδι στο οποίο πέφτεις όταν έχεις κατάθλιψη, άγχος και κρίσεις πανικού. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να απολαμβάνεις την κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να είμαι ειλικρινής, εκείνη την περίοδο κάπνιζα μανιωδώς. Το κάπνισμα ως εξάρτηση με βοηθούσε στο να νιώθω καλύτερα. Έπινα πολλούς καφέδες, έπινα πολλές κοκακόλες diet, το δεν θυμάμαι, που δεν ήταν και ιδιαίτερα υγιεινές. Έκανα διάφορα πράγματα που μου έδιναν μια παροδική ευχαρίστηση, όμως εκείνο που με κρατούσε πάντοτε ήταν η σκέψη ότι είμαι γονιός, είμαι ενήλικας, έχω αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και είμαι υποχρεωμένη να τα βγάλω πέρα. Όταν πήρα την αντικαταθλιπτική θεραπεία και μετά, ήταν σαν ένα θαύμα ότι επέστρεψα στη φυσική προσωπική συναισθηματική μου κατάσταση, που είναι αυτή ενός αισιόδοξου και χαρούμενου ανθρώπου. Γι' αυτό μιλάω τόσες πολλές φορές υπέρ της αντικαταθλιπτικής θεραπείας και για τα ωφέλη που έχει όταν κάποιος χρειάζεται μια τέτοια θεραπεία να την πάρει. Όταν πήρα την αντικαταθλιπτική θεραπεία και μετά, ήταν ευκολότερο για μένα να είναι καλά, είναι ευκολότερο για μένα να είμαι καλά, και είναι ευκολότερο για μένα να είμαι ο αισιόδοξος εαυτός μου, γιατί η αισιοδοξία, ο οπτιμισμός είναι κάτι το οποίο έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου και επίσης έχω διδαχτεί από τον πατέρα μου. Την αισιοδοξία και τον οπτιμισμό το έχω πει πολλές φορές σε άλλο βίντεο αυτό το πράγμα. Στην πορεία της ζωής μου συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιες ευθύνες που έχουμε αναλάβει και κάποια δύσκολα και βαριά πράγματα που κάνουμε, τα οποία θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Για παράδειγμα, το 2001 είχα αποδεχθεί το διορισμό στο δημόσιο. Τότε διόριζαν τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου. Με διόριζαν και προηγουμένως 4 χρόνια, 3 χρόνια, αλλά δεν πήγαινε. Παρέμεινα στο δημόσιο, στην ειδική εκπαίδευση, για 3 χρόνια. Σε μια θέση που δεν μου άρεσε. Δεν ήμουν καλά και δεν ήμουν καλή σε εκείνη τη θέση. Όσο καιρό ήμουνα σε εκείνη τη δουλειά, ήμουνα πολύ δυστυχής. 12 Νοεμβρίου του 2004 πήρα τη θαραλέα απόφαση να παραιτηθώ από το δημόσιο και να επιστρέψω στην ιδιωτική εργασία, στον ιδιωτικό τομέα εργασίας, και εκείνον θεωρώ ότι μου έχει σώσει, με έχει σώσει ψυχικά και συναισθηματικά από μια μιζέρια η οποία θα με ακολουθούσε μέχρι σήμερα, αν επέζησε, αν επιβίωνα κιόλας της κατάστασης,
του να δουλεύω σε μια δουλειά που δεν μου άρεσε. Το έχω ξαναπεί, μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιδιά στην ειδική εκπαίδευση. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Θα ήθελα όμως να τους κάνω ψυχοθεραπεία και όχι να τους κάνω μάθημα όπως με είχα διορισμένη για να κάνω μάθημα, που εγώ ούτε δασκαλά είμαι, ούτε είχα ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορέσω να κάνω μάθημα σε παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης. Ό,τι μπορούμε από τη ζωή μας να το αποφύγουμε από κόπο και πράγματα που μας είναι δύσκολα και βαριά και θα μπορούσαμε να το ανταλλάξουμε με κάτι που να μας αρέσει καλύτερα, το κάνουμε. Σαφώς μου αρέσει περισσότερο να εργάζομαι ως ψυχολόγος παρά όταν εργαζόμουν σαν ειδική δασκάλα. Και δεν έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση για το γεγονός ότι έχασα το μόνιμο διορισμό, έχασα τη σίγουρη δουλειά, έχασα τη συνταξιοδότηση, έχασα το εφάπαξ, όλα αυτά τα ωφέλη που έχει κάποιος ο οποίος εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο με έχει βοηθήσει στο να χαίρομαι την κάθε μέρα και να είμαι καλά και να μπορώ να με εντάξει στις υποχρεώσεις μου, είναι ότι παρόλο που έχω ένα ωραιότατο ιστορικό λανθασμένων επιλογών στην προσωπική μου ζωή, έχω βρει το θάρρος και τη δύναμη να διακόψω τα λάθη μου. Γιατί όταν είσαι βαλτωμένος μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να μιζεριάσεις, να ρουτινιάσεις και να υπεραναλύεις πράγματα και να βρίσκεσαι σε μια μιζέρια. Όσον αφορά στη δουλειά που λες, φίλε, και που λες ότι αγαπάω τη δουλειά μου, είναι αλήθεια ότι αγαπώ τη δουλειά μου, τη δουλειά μου τη θεωρώ λειτουργήμα. Έχω προσπαθήσει πολύ συνειδητά ώστε να μετατρέψω τη δουλειά μου σε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο αγαπητή σε μένα. Δηλαδή, το γεγονός ότι έκλεισα το γραφείο το 2018, ότι ξεκίνησα τη συγγραφή το 2016 όταν τόλμησα να στείλω το πρώτο βιβλίο που έστειλα στις εκδόσεις Ψυχογιός. Στην πορεία ότι μεταπήδησα στην τηλεόραση που είχα ανάγκη αυτή την αλλαγή να φύγω από το γραφείο και να πάω σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, σε ένα περιβάλλον το οποίο μου είχε δώσει πάρα πολύ χαρά στην αρχή. Ήταν έτσι πολύ, πολύ ενδιαφέρον ότι είχα συναδέλφους, ότι είχα κόσμο με τον οποίο μιλούσα καθημερινά, ενώ στο γραφείο υπάρχει τρομερή μοναξιά. Ένας ψυχολόγος που κάνει καλά τη δουλειά του δεν κοινωνικοποιείται με τους πελάτες του. Όλη την ώρα που είναι οι πελάτες του εκεί, η προσοχή του και η ενέργεια του στρέφεται προς τους πελάτες του, οπότε είναι μοναχική δουλειά. Το γεγονός ότι μεταπήδησα στην τηλεόραση με βοήθησε στο να κοινωνικοποιηθώ, στο να αλλάξω περιβάλλον, με βοήθησε στο να δω ότι μπορούσα να είμαι χρήσιμη σε περισσότερους ανθρώπους μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές και στην πορεία όταν ένιωσα, άρχισα να νιώθω την τεράστια κούραση και κόπωση που είχα από την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή και παράλληλα ξεκίνησα να κάνω τα vlogs στο YouTube και ένιωσα ότι τα vlogs για μένα ήταν πιο κατάλληλα. Το κανάλι στο YouTube ήταν κάτι πιο κοντά στη ψυχοσύνθεσή μου, ήταν κάτι πιο κοντά στο χαρακτήρα μου, στην προσωπικότητά μου. Γιατί έχω και ένα στοιχείο ανυπότακτο, ένα στοιχείο δυναμικό και ελαφρώς αναρχικό. Δυσκολεύομαι να ακολουθώ αυστηρές οδηγίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια ισχύ πάνω μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό, δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό. Καταφέρνω να υποταχτώ, αλλά δεν μπορώ να παραμείνω υποταγμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεξαρτώμαι δηλαδή και κάποια στιγμή ξυπνάω. Και εδώ στο YouTube έχω την ευχέρεια να είμαι ο εαυτός μου στο κανάλι, έχω την ευχέρεια να μην έχω κανέναν να μου απαγορεύει πράγματα ή να μου επιβάλλει πράγματα, ή να μου υποβάλλει πράγματα να λέω ή να κάνω, ή να προσπαθεί να μου επιτάσσει, να με επιτάσσει στις δικές του σκοπιμότητες. Όσοι είστε πολύ καιρό στο κανάλι γνωρίζετε πόσες προσπάθειες έκανα και κάνω τους ώστε το κανάλι είναι ένας χώρος στον οποίο να μην υπάρχει bullying, να μην υπάρχει συκοφαντία στα σχόλια, να μην υπάρχει ψυχολογικός πόλεμος στα σχόλια. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται εδώ στο κανάλι, το λατρεύω, το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα συνεχίσω να το κάνω. Μηδένα πρώτου τέλους μπακάριζε λένε και ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρω για πόσα χρόνια θα συνεχίσω να το κάνω. Όμως από τον Αύγουστο του 2019
που το κάνω ως την καθημερινή μου εργασία, είμαι πλήρως ικανοποιημένη. Και αν κάποια στιγμή σταματήσω να το κάνω, νιώθω καλά που τα βίντεο που έχω φτιάξει μέχρι σήμερα θα παραμείνω στο διαδίκτυο και μπορεί να είναι χρήσιμα σε πολλούς ανθρώπους που θα ανατρέχουν σε αυτά στην πορεία. Και χαίρομαι πάρα πολύ καθημερινά στα σχόλια που βλέπω σχόλια και κάτω από παλιά βίντεο, από προηγούμενα βίντεο που κάποιοι από εσάς ανατρέχετε στις playlists του καναλιού, μπαίνετε σε παλιότερα βίντεο και, και τα παρακολουθείτε και τα σχολιάζετε. Ρωτάς φίλε πώς μπορώ να είμαι τόσο επαγγελματική ώστε μια μέρα μπορεί να είμαι χάλια και παρόλο που να είμαι χάλια να κάνω το βίντεο, να βγω στο κανάλι και να μην φανεί τίποτα. Για να πω την αλήθεια, ήμουνα πάρα πολύ τυχερή φέτος, γιατί την ημέρα των γενεθλίων μου που συνέβηκαν όλα όσα συνέβησαν, είχα έτοιμα 3 βίντεο από προηγουμένως για τη μέρα των γενεθλίων μου, την επομένη και την μεθεπομένη. Και αυτά τα βίντεο έπαιξαν, ενώ ήταν προγραμματισμένα από πριν, μέχρι την Πέμπτη εκείνης της εβδομάδας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έπαιξαν τα βίντεο, μέχρι την Πέμπτη εκείνης της εβδομάδας που σας έκανα το live, που σας ενημέρωσα για τις αλλαγές στη ζωή μου. Εκείνες τις πρώτες 3 μέρες θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καθίσω να κάνω ένα vlog σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το έκανα όμως το βράδυ το γενεθλίο μου που κάναμε ένα live σε 3 φάσεις, γιατί δεν ήταν και καλό το διαδίκτυο, που εκείνη την ώρα αυτό που με βοήθησε να είμαι ψύχρεμη και να μην μεταδώσω συνειδητά τουλάχιστον τη στενοχώρια μου ήταν η σκέψη ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι περίμεναν να κάνουμε εκείνο το live, ήταν μέσω καραντίνας και ότι δεν ήταν καλή ιδέα να μοιραστώ με τους ανθρώπους που με παρακολουθείτε, που με παρακολουθούσατε, που με παρακολουθούν, να μοιραστώ τόσο ομό τον πόνο όπως τον ένιωθα από εκείνο τον ξαφνικό χωρισμό. Ήμουν τυχερή εκείνες τις μέρες. Ίσως εκείνες τις μέρες, αν δεν είχα έτοιμα βίντεο, να έγραφα στην κοινότητα ότι κάτι μου συμβαίνει και για λίγες μέρες θα μπορέσω να κάνω βίντεο. Η μόνη φορά που έχω παραλείψει 2 μέρες να κάνω βίντεο ήταν τον Γενάρη του 2020, σε μια φάση που είχα αρρωστήσει πολύ άσχημα, που με είχε κολλήσει ο Λάζαρος και υποψιαζόμαστε ότι είχαμε περάσει τον κορονοϊό τότε. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τον είχαμε περάσει ή όχι. Που όντως ένιωθα πολύ, πολύ κουρασμένη, πόνο στα κόκαλα, πολύ κάψιμο στο λαιμό, είχα έντονο βήχα, ήταν πολύ άσχημο ιός, όποιος ιός και αν ήταν αυτός, που πραγματικά σας είπα, θυμάστε μέσα στο Γενάρη, αρχές του Γενάρη του 2020, σας είπα ότι λόγω του ότι ήμουν κρυολογημένη, 1-2 μέρες δεν είχα κάνει βίντεο, και είναι στις μέρες δεν είχα κάνει. Τώρα, για τις υπόλοιπες μέρες, για μένα το να κάνω ένα βίντεο σημαίνει ότι εκτός του ότι πρέπει να διαβάσω για ένα βίντεο, να προετοιμαστώ, να ετοιμάσω το υλικό και να το κάνω το βίντεο, σημαίνει ότι την ώρα που κάνω το βίντεο και εγώ η ίδια βγαίνω από την όποια ψυχική κατάσταση είμαι, δηλαδή το να κάνω ένα βίντεο με βοηθάει να βγω από το δικό μου μικρό κόσμο. Όση ώρα διαβάζω την επιστολή και προετοιμάζομαι για το βίντεο, προσπαθώ να μπω μέσα στο πνεύμα και μέσα στο συναίσθημα του προσώπου που γράφει την επιστολή, να έχω μία συναισθηματική και μία λογική ενσυναίσθηση. Όση ώρα διαβάζω για τα πράγματα που κάνω, έχω καταφέρει να είμαι προσιλωμένη και εστιασμένη και είπαμε χθες με την υπερανάλυση ότι οι άνθρωποι που κάνουν υπερανάλυση δεν μπορούν να εστιάζονται, δεν έχουν μικρή προσοχή, δηλαδή μπορούν για λίγη ώρα they have a small attention span, ονομάζεται το διάστημα προσοχής, έχουν μικρό διάστημα προσοχής λόγω του ότι προσπαθώ συνειδητά να μην υπεραναλύω τα πράγματα και να μην κάνω overthinking, έχω καταφέρει να εστιάζομαι όταν κάνω κάτι, νομίζω είναι και θέμα εξάσκησης και πρακτικής. Γιατί από τον καιρό που ήμουν μαθήτρια, από τον καιρό που ήμουν μικρή και θυμάμαι τον εαυτό μου, είχα παρατηρήσει ότι εάν ξεκινούσα να διαβάζω και σκεφτόμουν άλλα πράγματα και σηκωνόμουν και πήγαινα στο ψυγείο και παίρνα κάτι να φάω και άνοιγα το ραδιόφωνο. Γιατί τηλεόραση δεν είχαμε μέχρι τα 10 μου χρόνια στο σπίτι. Τηλεόραση δεν είχαμε τότε. Παρατήρησα λοιπόν ότι αν διαβάζω χαλαρά, μου παίρνει πολύ περισσότερη ώρα και μαθαίνω πολύ λιγότερα πράγματα. Ενώ αν πιέσω τον εαυτό μου να εστιάσω την προσοχή μου πάνω σε αυτό που διαβάζω, θα τελειώσω πιο γρήγορα και θα μάθω περισσότερα πράγματα.
με τον ίδιο τρόπο και μέσα στην τάξη και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο αλλά και στο πανεπιστήμιο, την ώρα της διδασκαλίας παρατήρησα εμπειρικά ότι αν ήμουν αφηρημένη την ώρα του μαθήματος, μετά όταν πήγαινα σπίτι να διαβάσω το σπίτι, όταν ερχόταν το μάθημα ή όταν ερχόταν το διαγώνισμα ή εξέταση και πήγαινα να διαβάσω, δεν καταλάβαινα τίποτα γιατί δεν είχα πάρει τίποτα από την τάξη. Οπότε εμπειρικά έμαθα ότι μου συμφέρει την ώρα που παρακολουθώ ένα μάθημα να έχω εστιασμένη την προσοχή μου. Όταν εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτό που κάνεις, όταν είσαι εστιασμένος στο εδώ και τώρα και πιο αποτελεσματικός είσαι και φεύγεις από τη συναισθηματική κατάσταση που σε ταλαιπωρεί. Δηλαδή, αν είσαι στενοχωρημένος, ξεχνάς τις στεναχώριες όση ώρα είσαι εστιασμένος. Αν είσαι αγχωμένος, ξεχνάς το άγχος όση ώρα είσαι εστιασμένος. Και πάνω σε αυτό βασίζεται και η αρχή της εργασιοθεραπείας και η αρχή της εργοθεραπείας. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τα καθήκοντα που έχω ως θεραπευτικά εργαλεία για την ψυχή μου, για το μυαλό μου. Για παράδειγμα, πρωτού γυρίσω αυτό το βίντεο σήμερα, αυτό το βίντεο το γυρίζω μεσημέρι της Κυριακής 7 Μαρτίου 2021 και εσείς το βλέπετε το βράδυ της Κυριακής 7 Μαρτίου 2021, πρωτού γυρίσω αυτό το βίντεο, γύρισα το βίντεο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή που διαβάζω κάθε φορά ένα κομμάτι από το βιβλίο της Ρόμπιν Νόργουτ «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Σήμερα διαβάσαμε το τρίτο μέρος του 7ου κεφαλαίου που έχει τίτλο «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», που είναι ένα εξαιρετικό κεφάλαιο που και όλο το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικό, και ρωτήστε με στα σχόλια να σας βάλω το σύνδεσμο για όποιον θέλει να αγοράσει ηλεκτρονικά το βιβλίο να το διαβάσει, ή όποιος θέλει να το ακούσει που το διαβάζω εγώ μπορεί να δει στη περιγραφή του βίντεο. Στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή, αλλά δεν ανάγκη να μπείτε σε συμμετοχή για να το παρακολουθήσετε. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο ηλεκτρονικά, υπάρχει στα ελληνικά, το διαβάσετε. Και προετοιμάζοντας αυτό το βίντεο από τις γυναίκες που αγαπούν πολύ, μου έκανε πάρα πολύ καλό στη ψυχή μου να διαβάσω αυτό το κείμενο και την ώρα που το διάβαζα να έχω πλήρη προσοχή πάνω στο κείμενο και να παίρνω τα μηνύματα για ακόμα μια φορά, γιατί είναι η πρώτη φορά που το διαβάζω, ίσως είναι η πέμπτη, έκτη, έβδομη, δεν ξέρω, το έχω διαβάσει πολλές φορές, και μου έδινε μεγάλη ευεξία στη ψυχή μου το να διαβάζω ένα κείμενο απελευθερωτικό, ένα κείμενο που ανοίγει τα μάτια, ένα κείμενο που σε βοηθά να δεις τον εαυτό σου καθαρά. Και αυτή ακριβώς η διεργασία του να διαβάσω για 45 λεπτά, τόσο διαρκούμε περίπου τα βίντεο κάθε Δευτέρα που βγαίνω σε συμμετοχή με το βιβλίο, εκείνο το κείμενο με βοήθησε πάρα πολύ να έρθω στον εαυτό μου, to come to myself. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και τώρα γυρίζω αυτό το βίντεο. Για παράδειγμα, σήμερα ξέρω ότι στις 7 θα πρέπει να γυρίσω το βίντεο με το Γιάννη που είναι στην Αμερική, στη Φλόριντα. Το ανακοίνωσα στη συμμετοχή πριν 8 μέρες. Έγραψα κάτω από την ανακοίνωση όσοι έχουν απορίες να τις στείλουν. Κάθε φορά που ερχόταν μια απορία, τη φωτογράφιζα, την έκανα screenshot και την έστελα στο Γιάννη. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα, που ήταν βράδυ στη Φλόριντα, μιλήσαμε με τον Γιάννη στο Messenger, του στείλα και την τελευταία απορία που βρήκα γραμμένη. Μου έστειλε ο Γιάννης μία σύνοψη αυτών που θα πούμε και κανονίσαμε το ραντεβού μας για τις 7 για να γυρίσουμε το βίντεο. Άρα αυτή τη στιγμή, τώρα που είναι μεσημέρι, ξέρω ότι στις 7 έχω να γυρίσω το βίντεο. Επίσης ξέρω ότι έχω να μαγειρέψω σήμερα. Έχω να κάνω συγκεκριμένες δουλειές στο σπίτι. Έχω προγραμματιστεί έτσι, ούτως ώστε να κάνω το βίντεο για τη Δευτέρα το πρωί, να κάνω το βίντεο για την Κυριακή το βράδυ, επειδή ξέρω ότι δεν θα προλάβουμε σε μια ώρα να γυρίσουμε το βίντεο και να το ανεβάσουμε ώστε να το δείτε απόψε, αλλά θα το δείτε αύριο το βράδυ το βίντεο με τον Γιάννη το Μαμελετζή. Και ξέρω ότι μετά που θα τελειώσω αυτό το βίντεο θα πρέπει να μαγειρέψω, μετά θα πρέπει να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ γιατί ξύπνησα πρωί σήμερα για να προλάβω να τα κάνω όλα αυτά. Το υπολογίζω έτσι ώστε να έχω 2 ώρες να ξεκουραστώ πριν από το βίντεο. Θα ξυπνήσω πριν από το βίντεο μισή ώρα τουλάχιστον, θα κάνω τον καφέ μου, θα βάλω μπροστά μου την καλή μου διάθεση και βεβαίως κάθε φορά που μιλάω με φίλους αγαπημένους ανεβαίνει αυτή η καλή διάθεση και ο Γιάννης μου Αμελετζής είναι ένας από τους αγαπημένους μου φίλους, όπως είναι και η Μαρία Παντσιοπούλου, όπως είναι και η Δόκτωρ Αριστονική Θεοδοσίου, όπως είναι και η Μαριανέ Μητά, όπως είναι και ο Δόκτωρ Γρηγόριος ο Γρηγορίου, όπως είναι και ο Χάρης ο Βασιλιάδης και σίγουρα έχω ξεχάσει κόσμο που, με τον οποίο φιλοξενούμε κατά καιρούς το κανάλι. Και ξέρω ότι έχω να κάνω αυτή τη δουλειά απόψε. Και ξέρω και τι πρόγραμμα έχω για αύριο. Ο προγραμματισμός
μας βοηθάει να είμαστε επαγγελματίες και να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Για παράδειγμα, αύριο ξέρω πώς θα είναι το πρόγραμμά μου, που θα είναι κάπως περίεργο, και έχω κανονίσει τα πράγματα που έχω να κάνω, να τα κάνω τέτοια ώρα, ώστε να μπορέσω να τα κάνω και να μην τα παραμελήσω. Ο προγραμματισμός είναι λέξη κλειδί για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι επαγγελματίας. Επίσης, πολύ σημαντικό πράγμα είναι η ξεκούραση, και η ξεκούραση που γίνεται με το μεσημεριανό ύπνο, αλλά και η πλήρης χαλάρωση πριν από το βραδινό ύπνο, σας το έχω πει και άλλες φορές, 2 με 3 ώρες χαζολογάω προτού να κοιμηθώ. Παρακολουθώ στην τηλεόραση διάφορα που μ' αρέσουν. Κωμωδίες παρακολουθώ το μεσημέρι συνήθως, τώρα που τρώω μόνη μου. Το βράδυ παρακολουθώ true crime documentaries, ντοκιμαντέρ για αληθινά εγκλήματα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία επίλυσης των εγκλημάτων. Παρακολουθώ κάποιες σειρές που τις βρίσκω ωραίες. Μπορεί να χαζολογώ από εδώ από εκεί στο Facebook, στο Instagram να βλέπω κάτι. Θα κοιτάξω λίγο τα σχόλια, αλλά θα κάνω πολύ χαλαρά πράγματα με αργές κινήσεις. Δεν θα πιέσω το μυαλό μου να αποσυμπιεστεί ο εγκέφαλός μου, να φτάσω σε μια κατάσταση χαλάρωσης, ούτως ώστε μετά να μπορέσω, όταν θα πάω να ξαπλώσω, να είμαι ήδη χαλαρή και να μπορέσω να κοιμηθώ καλά και επαρκώς και να κοιμηθώ ένα βαθύ ύπνο που να είναι ξεκούραστος. Ο ύπνος, ο καλός ύπνος, ο επαρκής ύπνος παίζει τρομερό ρόλο στην καλή διάθεση, στην ευεξία, στην όρεξη για ζωή. Σας είπα ότι χθες το πρωί ξύπνησα έχοντας αρνητικά συναισθήματα. Επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας είχα ακούσει αρκετές αρνητικές ειδήσεις, είχα ακούσει αρκετά αρνητικά πράγματα, τα οποία με είχαν αναστατώσει. Κάποιες φορές ο ύπνος μας δεν είναι καλός. Όταν ξυπνήσουμε το πρωί και ο ύπνος μας δεν είναι καλός, δεν είναι καλή ιδέα να καθόμαστε και να κλαίμε και να κλεγόμαστε που ο ύπνος μας δεν ήταν καλός. Είναι καλύτερη ιδέα να ανασκουμπώσουμε τα μανίκια μας και να πούμε τι μπορώ να κάνω τώρα για να νιώσω καλύτερα. Να φτιάξω ένα καφέ, να φτιάξω ένα τσάι, να φτιάξω ένα πρωινό, να πάρω τηλέφωνα. Ανθρώπους που είναι θετικοί, με αγαπάνε και ξέρω ότι θα μου μιλήσουν καλά. Όλοι έχουμε έναν τέτοιο, 2, 3, 5 τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας. Να προγραμματίσω τη δουλειά μου. Όταν προκάνεις τη δουλειά σου και την τελειώσεις, μετά νιώθεις μια ικανοποίηση, νιώθεις μια ευχαρίστηση ότι έχω επιτελέσει το καθήκον, το έχω τελειώσει. Άρα τώρα είμαι ελεύθερος. Άρα τώρα είμαι ελεύθερη. Μπορώ να έχω προσωπικό χρόνο, τον οποίο να το διαθέσω όπως θέλω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στέλνω σε όλους εκείνους τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, τα οποία ξυπνάνε 7 χαράματα, τα οποία κάνουν φασαρία το μεσημέρι και δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν και που θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να ακολουθήσουν αυτές τις συμβουλές. Για εκείνους τους γονείς έχω να πω ότι κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν, ανοίγουν τα φτερά τους, πετάνε και απελευθερώνονται και αυτά και εμείς. Κάτι το οποίο με βοηθούσε πάρα πολύ όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν να σκέφτομαι ότι τι ωραία να κάνω θετικές ονειροπολήσεις, positive daydreaming, αυτό που είπαμε χθες, ότι όσοι κάνουν overthinking κάνουν negative daydreaming, να κάνω positive daydreaming, στο οποίο να ονειρεύομαι τι ωραία που θα είναι ο γιος μου 25 και θα είναι η κόρη μου 23, 22, τι ωραία που θα είναι έτσι και θα είναι αλλιώς και θα μπορώ να κάνω τι θέλω και θα μπορώ να ταξιδεύω ελεύθερα και να μην έχω κάθε πρωί να ξυπνάω για να παίρνω τα παιδιά στο σχολείο ή να ξυπνάω για να φροντίσω να ξυπνήσουν και αυτά για να πάνε στο σχολείο κλπ. Άρα μπορείτε να οραματίζεστε το μέλλον σας όταν τα παιδιά σας θα ενηλικιωθούν. Και επίσης στις δύσκολες ώρες εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ η προσευχή και με βοηθάει ακόμη η προσευχή. Σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ η ευχή του Κύριε Ιησού Χριστού ελεησόν με και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτός ο ψαλμός που λέει «Κύριε το δυνάμεο με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εκθλίψε σινού και έχουμεν, Κύριε το δυνάμεο βοηθήσον ημάς». Ο καθένας ό,τι τον αναπαύει. Αυτά για το πώς θα καταφέρνω τις περισσότερες μέρες, το 99,9% των περιπτώσεων, να έχω το βίντεο έτοιμο στην ώρα του. Και επίσης, όταν δω, όπως είδα την Παρασκευή το βράδυ, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβω να κάνω το βίντεο, είπα, δεν πειράζει, θα το κάνεις live και θα περάσουμε. Δηλαδή, χρειάζεται και ευρηματικότητα, θέληση να υπάρχει και το μυαλό μας μπορεί να σκαρφιστεί τρόπους για να καταφέρουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Και θέλω να κλείσω με αυτό, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να είναι υπεύθυνος
και έχει μάθει να αγαπάει το καθήκον του, ευχαριστιέται πάρα πολύ την ώρα που τελειώνει τα καθήκοντά του. Είναι η πιο ωραία ώρα. Και επίσης είναι πολύ ωραία ώρα και το πρωί που ξυπνάς και λες, αχ, έχω μια ολόκληρη μέρα μπροστά μου που μπορώ να απολαύσω την κάθε στιγμή αυτής της μέρας και αν είναι δύσκολη μπορώ να την προγραμματίσω και να την καθοδηγήσω ώστε να γίνει καλύτερη. Να έχετε όλη την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Φιλιά.